Σήμερα κλήθηκε τα μέλη της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, ένα έκτακτο ΔΣ, υλοποιώντας έναν πανελλαδικό σχεδιασμό που έχουν οι δυνάμεις του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού, να πάρουν αποφάσεις, όπως φάνηκε και από την εισήγηση, αλλά νωρίτερα στη διάρκεια της ημέρας από την Ομοσπονδία Μετάλλου και από το Εργατικό Κέντρο Ελευσίας και σε άλλα υπάρχουν ταυτόχρονα διαδικασίες, να πάρουν λοιπόν μια απόφαση ως πλειοψηφία στη διοίκηση και του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης για διορισμό διοίκησης στη ΓΕΣΕ χωρίς τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ, επικαλούμενοι τον τρόπο με τον οποίο έγινε η παρέμβαση του ΠΑΜΕ των ταξικών δυνάμεων στην επιχείρηση να στηθεί ένα νόθο και βρώμικο συνέδριο στην Καλαμάτα και στην Ρόδο, ως λόγο μη διεξαγωγής του συνεδρίου. Ο λόγος για τον οποίο δεν διεξήχθη το συνέδριο και στη μία και στην άλλη περίπτωση είναι αυτές οι δυνάμεις, γιατί φέρανε με το πιο απροκάλυπτο, άγριο, βρώμικο, χυδαίο και αυταρχικό τρόπο έναν τέτοιο όγκο νοθείας και παρέμβασης εργοδοτικής με τη φυσική παρουσία των ίδιων των εργοδοτών.